Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα στελέχη του δεν βρίσκονται σήμερα εδώ για πρώτη φορά σε μια τραγική επέτειο, αν μου επιτρέπετε, που άφησε την καρδίτσα πληγωμένη και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο περιουσιών. Τονίστηκε και θα μου επιτρέψετε και με τη σειρά μου και εγώ να το επισημάνω ότι το κλιμάκιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε στο πλευρό των συμπολιτών σας, των επιχειρηματιών, όλων όσων επλήγησαν, έχασαν την περιουσία του και τα ακίνητά του στα μαγαζιά του από το Μιανό από την πρώτη στιγμή. Επομένως λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, μακριά από ευχολόγια, τραγικές επαιτίους, δελτία τύπου και μια κουβέντα η οποία γίνεται, ξαναλέω, επειδή απλά και μόνο μετράμε ένα χρόνο από το ακραίο καιρικό φαινόμενο που πήρε το όνομα του Ρωμαϊκού Θεού Ιαννού. Είμαστε επίσης εδώ, θέλω να σας πω, διότι μέσα στο κορονοϊό και για πρώτη φορά από το 1974 και μετά, ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν περιμένει την προκήρυξη των εθνικών εκλογών για να παρουσιάσει τις θέσεις του. Είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα, κυβερνητικό κόμμα, παρουσιάζει εγκαίρως τις θέσεις στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Είναι μια δεύτερη πρωτιά για την οποία είμαι περήφανη ως Ευρωπαία, Ελληνίδα πολίτης, αλλά και ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Η άλλη πρωτιά είναι ότι είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα, επαναλαμβάνω, το 1974, παρόλο που 200 χρόνια από την ηρωική ελληνική επανάσταση, θα έλεγα και πίσω από την Χούντα, που έκανε και κυβερνητικό απολογισμό. Και αυτές τις προγραμματικές θέσεις από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά όλα και όλα μας τα στελέχη, επιχειρούμε να τις βάλουμε στη βάσανο των συμπολιτών μας, από το Παρανέστη Δράμας έως το Ηράκλειο Κρήτης. Θα μου επιτρέψετε μία δεύτερη παρατηρήση να σας πω ότι ως αντιπρόεδρος της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και μακριά από τις ευκολίες που δυστυχώς από ό,τι έμαθα και εγώ ακούγονται από χίλια ερετών συμπολιτών σας, η κλιματική κρίση ήρθε για να μείνει. Δεν παίζουμε με τις προβλέψεις, προσδοκώντας μικροκομματικά ωφέλη είτε στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε στο δεύτερο, είτε σε επίπεδο ελληνικού κοινοβουλίου. Και εκεί, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, λέμε ότι οι περιφέρειες και οι Δήμοι πρέπει να αναλαμβάνουν και να υλοποιούν κλιματικές πρωτοβουλίες σε συνδυασμό με βιώσιμες αναπτυξιακές πολιτικές, τηρώντας βεβαίως τις κανόνες του δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάλι σε πιο προσωπικό τόνο, θέλω να είμαι από εκείνους και εκείνες που θα θρήσω τις δυνάμεις μου ώστε η καρδίτσα στην Αθήνα να μην γίνεται γνωστή από έναν διοικητή που πήρε τη θέση στο νοσοκομείο επειδή έκανε ανταλλαγή με κάποιες ψήφους. Από μία αντιδήμαρχο που κάπου την αλληλεγγύη των συμπολιτών μας από όλη την πατρίδα την αποθήκευσε κάπου. Θέλω την καρδίτσα να τη μαθαίνουν οι δύο οι νέοι και οι νέες για τον Γιολδάζη και τον Πολ, για τις μάχες του Βελί και του Καραϊσκάκη, για την σπουδαία θέση που είχε στην παλαιολιθική περίοδο. Και όχι να γίνεται γνωστή η καρδίτσα ως μια περιοχή που δεν τη τιμούν ούτε οι αιρετοί της, και που η ίδια κατατάσσεται σε οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς δείκτες πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, όπως σας ενημέρωσαν οι αγαπητοί σύντροφοι και συμπολίτες σας, θα είμαι εδώ ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα της καρδίτσας, μιλώντας με τους επιχειρηματίες. Έχουμε σε λίγο συνάντηση με το Εμπορικό Επιμελητήριο, με τους ξενοδόχους και θέλω να εκφράσω εδώ και να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Αλέξανδρου του Βασιλικού, με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ πολύ από τη θέση της Περιφερειάρχου Αττικής για το ξενοδοχειακό επιμελητηριακό θεσμό. Και αν θέλετε, όπως επενόησαν και οι αγαπητοί σύντροφοι και συμπολίτες, να δούμε, το έχω και μπροστά μου, τι από αυτά τα αιτήματα, τα οποία δεν είναι αιτήματα της Δούρου ή του ΛΑΠΑ, είναι αιτήματα του θεσμού των συμπολιτών σας, δεν είναι αιτήματα της νομαρχικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι από αυτά ένα χρόνο μετά έχει υλοποιηθεί και βεβαίως δεσμεύεται και ο κ. ΛΑΠΑΣ, δεσμευόμαστε και όλοι, ότι θα ακολουθήσει και κοινοβουλευτικός έλεγχος, καθώς και
ιστορία, ξαναλέω, της κλιματικής κρίσης έχει απασχολήσει, όπως πρέπει να απασχολήσει, μια υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, ξαναλέω, από τη θέση της Αντιπροέδρου της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και της Αντιπροέδρου της Σοσιαλιστικής Ομάδας και σε επίπεδο Συμβουλίου Ευρώπης. Διότι εμείς, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, την κλιματική κρίση δεν την ανακαλύψαμε πρώτη Σεπτεμβρίου του 2019. Να το θέσω διαφορετικά. Μέχρι να γίνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, η κλιματική κρίση είχε ονοματεπώνυμο Ρεναβούρ. Μετά ανακάλυψε ο κ. Μητσοτάκης τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Γκουτιέρες. Δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι ο Σπύρος ο Λάπας, δεν είναι ο Αποστόλης ή ο Κωστής που κάνουν λόγο για κλιματική κρίση. Εμείς λοιπόν, σε αντίθεση με τον τρόπο καπηλείας, τη στοχοποίηση, την προσωπική και τη συλλογική που επέδειξε ο κ. Μητσοτάκης για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά όχι μόνο, και για τη λαμπρή σελίδα της εξωτερικής πολιτικής και αναφέρουμε συμφωνία των Πρεσπών, στεκόμαστε όχι απέναντι στους συμπολίτες σας εδώ στην Καρδίτσα, στο σύνολο της πατρίδας μας με υπευθυνότητα και θα μου επιτρέψετε, δεν ήρθα, επαναλαμβάνω εδώ, να διαπιστώσω απλά κάτι που ο καθένας και η καθεμία ξέρετε, το πόσο η Καρδίτσα είναι πίσω. Ήρθα επίσης, ξαναλέω, και για την ελπίδα και την προοπτική που έχει αυτός ο τόπος. Δεν περιμένει κανένας το στέλεχος από την Αθήνα να του πει πώς βάλε την επιχείρησή του, καθημερινότητά του, τι αντιμετώπισαν τα παιδιά τους, φοιτητές και φοιτήτριες. Έρχομαι, ξαναλέω, για να αντλήσω από τα προβλήματα της Καρδίτσας, ώστε με συνέπεια να αντιλέξουμε τις δικές μας θέσεις και προτάσεις που είναι συγκεκριμένες, οικονομετρικά τεκμηριωμένες, γιατί αυτός ο τόπος, ξαναλέω, έχει ανάγκη από ελπίδα και προοπτική, δεν έχει ανάγκη από αιρετούς που αμαυρώνουν την ιστορία του και τις δυνατότητες του. Αναφερθήκατε στις ευθύνες. Ναι. Και σωστά αναφερθήκατε στις ευθύνες, γιατί υπάρχουν διαχρονικά ευθύνες. Διαχρονικά ευθύνες. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και θα μου επιτρέψετε να αρδεύσω παραδείγματα από την Αττική και όχι από την περιφέρεια Θεσσαλίας, για να μην νομίζετε ότι μπαίνω σε έναν άγωνο, σε μια άγωνη κουβέντα, σε μια άγωνη σύγκριση με αυτοδιοικητικούς οι οποίοι δεν είναι ομογάλακτοι και ανήκουν στην παράταξη του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, το 2003, με ρυθμιστικό σχέδιο πόλης, επιτρέπει τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος να χτιστεί μια ολόκληρη πόλη πάνω σε δύο κήτες ποταμών. Υπάρχουν ευθύνες. Διαχρονικές ευθύνες. Από να αναζητήσουμε λοιπόν τις ευθύνες σε όσα έγιναν, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το χαμένο ευρωπαϊκό χρόνο όπως έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δια της υπογραφής του Σοκράτη Φάμελου και έτσι η πατρίδα μας μόλις το 2017, από το 2012 που ήταν υποχρέωσή της να έχει χάρτη απορροής υδάτων, να έχει χάρτη επικινδυνότητας πλημμυρών, να αναζητήσουμε ευθύνες. Γιατί λοιπόν οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν κάτι καθόλου ριζοσπαστικό και επαναστατικό. Θα όφυλαν να κάνουν αυτό που επιτάσσει η συμμετοχή μας για πολλές δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον πυρά της Ευρωζώνης. Λοιπόν, χρειάστηκε να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τα αυτονόητα. Συνθέτω να λέω ότι ο κ. Μητσοτάκης, κατά τα άλλα σπουδαμένος όχι στην Γκράβα και στο Πολυτεχνείο όπως ο κ. Τσίπρας, είναι Ευρωπαίος αλακάρτ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, και όχι τώρα ο Πρωθυπουργός, και ο Υπουργός των κυβερνήσεων του κ. Σαμαρά, όταν αφορά τις περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές που φτάνουν τη σύνταξη χειρίας αστυνομικού της μητέρας μου να περικοπεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο όμως, όταν μιλάμε για το περιβάλλον, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για πολιτικές που σωστά έχει προβλέψει η Κομισιόν, είτε εξελίσσεται στο Στρασβούργο, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μας επαναφέρει στη Βαλκανική Χερσόνησο. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν ευθύνες. Μόνο που αντί να τις αναλάβουν αυτοί που όφυλαν, αυτοί που σας έδωσαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, προσπάθησαν να στοχοποιήσουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και εμένα σε μια στοχοποίηση που δεν είχε προηγούμενη. Λυπάμαι πάρα πολύ που χρειάστηκε η πατρίδα μας ειλικρινά να δοκιμαστεί και στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Χαλκιδική και στο Μουζάκι και στη Σαμοθράκη για να σοβαρευτούν κάποιοι λίγο παραπάνω, όχι όλοι όμως,
Επομένως, είμαστε εδώ εμείς, όχι σε έναν ιδιότυπο κομματικό ρεβανσισμό. Είμαστε εδώ, ξαναλέω, με υπευθυνότητα να συναντηθούμε με αντιπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου, να συναντηθούμε με τους αυτοδιοικητικούς, να συναντηθούμε με τους επιχειρηματίες, για να δούμε πώς όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να επιλύονται και να μην αφορούν βεντέτες αιρετών ή έναν άγωνο διάλογο εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, δεν περιποιεί τιμή στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τώρα, αν έχει τιμή ο κύριος Μητσοτάκης, ξαναλέω, που ανακάλυψε την κλιματική αλλαγή αφού υφάρπαξε την πρωθυπουργική καρέκλα, είναι κάτι που δεν με αφορά σε αυτό το επίπεδο και δεν αφορά κανέναν επιχειρηματία που έχει πληγεί.